future. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns. Κύριε Τσαρούχα, είναι η δεύτερη φορά που επισκέφτεστε το νησί μας. Την πρώτη φορά μας παρουσιάσατε το βιβλίο σας το πρώτο, το Μπίλης Καντής. Τρέξτε τα παλιτάκα. Μπράβο. Αυτή τη φορά είστε καλεσμένος... Τσούπεραντες Κλαμπ της Χιού. Και έχω φέρει και τον δεύτερο Μπίλη, που γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας του. Ένα καθαρά εκπαιδευτικό βιβλίο. Ωραία, πείτε μας δύο λόγια. Για τον Μπίλη ή για τους Τσόπερ Ράιντερς. Για τον Μπίλη. Ο Μπίλης είναι ένας μικρός ήρωας, ένα παιδί, το οποίο μαθαίνει να οδηγεί σωστά μοτοσυκλέτα, ποδήλατο, πατίνια, αυτοκίνητο. Και τα βιβλία με ήρωα τον Μπίλη είναι βιβλία τα οποία μέσα από το παραμύθι μαθαίνουν στα παιδιά ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας και ποιος είναι ο σωστός τρόπος να εξοπλιζόμαστε οι ίδιοι, να προστατεύουμε τον εαυτό μας πριν χρησιμοποιήσουμε το όχημα. Γνωστός ηθοποιός λοιπόν, καταξιωμένος, τώρα και συγγραφέας. Πώς προέκυψε αυτό? Τώρα δεν είναι πολύ πρόσφατο αυτό. Ο Μπίλης που γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας είναι το 18ο βιβλίο. Απλώς όλα αυτά τα χρόνια ασχολούσαμε περισσότερο με την εικόνα μου τηλεοπτική ως επιτοπλίστων. Έχει να κάνει με την αγάπη που έχω να γράφω ιστορίες, τις οποίες όχι απαραίτητα απευθύνονται σε παιδιά, τις οποίες θα ήθελα ενδεχομένως να μου έχει πει κάποιος και αφού δεν μου τις είπε κανείς, τις γράφω μόνος μου. Ο λόγος επίσκεψής σας στη Χίο είναι η αγάπη σας για τις μηχανές. Τι έχετε να πείτε λοιπόν στους οδηγούς που οδηγούν ναι μεν μηχανές, αλλά δεν παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε να πάρουν? Και η αγάπη για τις μηχανές. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Chopper Riders της Χίου, που γιορτάζουν τα 10 χρόνια της λειτουργίας τους φέτος. Τα πυροτεχνήματα είναι για τη γιορτή τους. Όπως είδατε, σε λίγο θα έχει και τούτα. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μου, τους μοτοσυκλετιστές που ήρθαν απέραν και το τσισμέ. Έτσι, εδώ, παρότι νομίζει ο κόσμος στην Αθήνα, είστε πάρα πολύ φίλοι οι Έλληνες με τους Τουρκούς και αυτό είναι το σωστό. Έτσι. Αυτό που έχω να πω εγώ στους μοτοσυκλετιστές είναι ότι εφόσον αγαπούν τον μοτοσυκλετισμό, εφόσον αγαπούν να κυκλοφορούν με τη μοτοσυκλέτα και εφόσον θεωρούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για να έχει αξία και για να έχει διάρκεια αυτή η ευχαρίστησή τους, θα πρέπει να είναι σωστά προστατευμένοι, προκειμένου σε ένα πιθανό ατύχημα να είναι προετοιμασμένοι και να μην χτυπήσουν άσχημα για την τάση. Όσοι οδηγούμε πέφτουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Για εσάς λοιπόν η μηχανή, η μοτοσυκλέτα σας δεν είναι απλά ένα χόμπι, είναι αγάπη. Είναι τρόπος ζωής. Δεν πάω από την άγχος στην μοτοσυκλέτα. Εκτός αν χρειαστεί να πω κάποιο οικογενειακός. Ας έρθουμε τώρα στα γεγονότα της επικαιρότητας. Η κρίση σας έχει επηρεάσει στον κλάδο των ηθοποιών. Ακούγεται ότι είναι ένας καλοπληρωμένος κλάδος. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Νομίζω ότι ο κλάδος των ηθοποιών έχει επηρεαστεί πριν από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Ή ίσως, για να μην είμαι απόλυτος, ίσως ήταν από τα πρώτα επαγγέλματα τα οποία επηρεάστηκαν. Καλοπληρωμένο επάγγελμα, ναι, για τους προνομιούχους στον κλάδο ήταν κάποτε καλοπληρωμένο επάγγελμα. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος ότι όσο περισσότερες απολαύες έχει κανείς, εντάξει δεν είναι και το μαθητής, δεν νομίζει κανείς ότι είναι τρολά τα χρήματα, όσο περισσότερες απολαύες έχει κανείς, με τον ανάλογο τρόπο οργανώνει και τη ζωή του. Δηλαδή, εκεί που ένας άνθρωπος νεογαματιάρης παίρνει ένα δάνειο να αγοράσει ένα σπίτι 70 μέτρα, να σου παίρνει κάτι παραπάνω, μπορεί να σου πει 150 μέτρα. Άρα τα έξοδα του είναι περισσότερα. Άρα, τελικά, το αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τη κρίση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάποτε έπαιρναν κάποια χρήματα παραπάνω να είναι περισσότερο επιτεθειμένοι τελικά. Γιατί χρωστάνε πολύ περισσότερα από έναν άνθρωπο ο οποίος εκ των πραγμάτων ήταν λίγο πιο συμμαζεμένος. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποια διέξοδος από την κρίση? Όχι. Όχι. Από ό,τι έδειξαν οι δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, οι Έλληνες προτιμούν να ψοφήσουν και όχι να διαλέξουν ένα άλλο τρόπο να διαπραγματευτούν την ύπαρξή τους.
Ναι, αυτό το πληρώνουμε όλοι μαζί, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Και το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Το σχόλιο μου είναι ότι όταν οι κοινωνίες μπαίνουν στην κατάσταση της απαξίας, όταν δεν υπάρχουν ιδανικά σε μια κοινωνία, όταν δεν υπάρχουν αξίες, όταν δεν υπάρχουν αρχές, εκεί εκολάπτεται και το αυγό του φιδιού που λέμε. Πώς το λένε, ομάδα από τη Χρυσή Αυγή. Έχουμε δει άσχημα φαινόμενα στην τηλεόραση, όπως στην εκπομπή του κ. Παπαδάκη, με την κυρία Κανέλη και τον κ. Κασιδιάρη. Η βία, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πού δεν πάμε στο δρόμο? Λοιπόν, έχουμε δει, πάνω σε αυτό με τη Χρυσή Αυγή που λέγαμε, έχουμε δει φαινόμενα όπως βίας, όπως το σκηνικό στην εκπομπή του κ. Παπαδάκη με την Ιλιάνα Κανέλη και τον κύριο Κασιδιάρη. Τέτοιου είδους φαινόμενα τα καταδικάζετε? Εντάξει, αυτά τα φαινόμενα είναι καταδικαστικά εν τη γενέση, δηλαδή δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε αυτό. Ούτως ή άλλως είναι πράξη κολάσιμη, είτε έχει να κάνει με μια γυναίκα και έναν άντρα, είτε με έναν άντρα και έναν άντρα. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα, το ότι χτύπησε μια γυναίκα. Νομίζω όμως ότι η βία η οποία ασκείται πάνω στους πολίτες αυτής της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερη και κρατάει πολύ περισσότερο διάστημα από όσο μια συγκεκριμένη ανόητη πράξη. Πολλοί συνάδελφοί σας έχουν δηλώσει ότι έχουν μείνει για μήνες μέχρι και χρόνο απλήρωτοι. Δουλεύουν ώρες ατελείωτες και δεν πληρώνονται. Σας έχει συμβεί, εσάς δεν σας έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα? Να είμαι απλήρωτος, ναι. Να δουλεύω και να μην πληρώνομαι, όχι. Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν ισχύει? Εισοδήματα δηλαδή, ναι, μου έχει τύχει για παραπάνω από χρόνο. Αλλά να δουλεύω και να μην πληρώνω, ναι. Να έρθουμε τώρα στο επαγγελμά σας σαν ηθοποιός. Έχετε ξεχωρίσει κάποια δουλειά σας, κάποια θεατρική παράσταση, κάποια ταινία ή κάποιο σύριαλ? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα στην πορεία κάθε ανθρώπου, αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, γιατί θα ήταν σαν να αδικούσα ένα κομμάτι του αυτού μου. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι είναι εχθροί. Θα τους πω αυτό ακριβώς, ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Όσο για τα χιλιόμετρα, φίλοι Ευαγγέλη, εγώ όταν ταξιδεύω κάνω από 400 μέχρι 800 την ημέρα. Οπότε σήμερα ήταν σαν ανέκδοτο. To translate for you with my bad English is that when I go back in Athens tomorrow, I will tell them that Turkish and Greek people are friends. In Athens or in Istanbul or in Ankara, the government says that people are enemies. This is what I have to tell to my patriots back in Athens tomorrow. Thank you.
θα σας δούμε κάπου τώρα το χειμώνα, ετοιμάζετε κάποια δουλειά? Στην τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται τίποτα, οπότε δεν θα δείτε ούτε εμένα. Θα είμαι στο θέατρο Τριανών, σε σκηνοθεσία του Σταύρου του Τσιόλη και του Βάσου του Γεώργα. Μαζί με την Αγγελική τη Δημητρακοπούλου, σε ένα σύγχρονο ισπανικό έργο, το Γράμματα με Αγάπη στον Στάλιν, με τρία πρόσωπα. Εγώ θα παίζω τον Στάλιν και υπάρχει και ο Μπουλγκάκοφ, ένας πολύ γνωστός σύγχρονος Στάλιν συγγραφέας, και η Μπουλγκάκοφ, η γυναίκα του. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι ο αρχηγός σχεδιασμός και θα δούμε. Αυτά ξέρω προς το παρόν. Ο επόμενος Μπίλης Καντήλης θα βγει τον Οκτώβριο. Θα έχει να κάνει με την θελοντική αιμοδοσία και τα MotoGP. Και η ζωή προχωράει. Εντυπώσεις από το νησί μας? Το νησί σας είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Σήμερα για πρώτη φορά παρατήρησα και τα μαστιχοδέντρα, τα οποία δεν ήξερα πώς είναι. Κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα στο Μικοριό, στα Μαγραβόλια, στα οποία είχα ξαναπάει πολύ παλιότερα, πριν από 20 χρόνια. Στο Πυργί και στα Μεστά, στα οποία είχα την τύχη να μείνω και οικογενειακός πέρυσι, με την Θεοφανία και την Αχιλέα. Είστε καλά. Είστε καλά, ή τουλάχιστον είστε καλύτερα από εμάς τρίτε. Θα προέχεται ένα τυχείο σαν τουριστικό προορισμό? Ναι, σαφώς. Σαφώς. Είναι πολύ ακριβό να έρθει κανείς. Πολύ ακριβό τα εισιτήρια. Είναι πολύ ακριβό να έρθει κανείς, ναι. Αν σκεφτείτε ότι τα δικά μου εισιτήρια ήταν 100 ευρώ, ένας άνθρωπος είναι με τη σκουλέτα, να πάω και άλλα τόσα να γυρίσω. Φανταστείτε τώρα μια οικογένεια. Αυτό δεν έχει να κάνει με τυχείο όμως. Έχει να κάνει με την εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.